Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα είναι η μέρα Τετάρτη, είναι η ώρα 10 και 4 λεπτά, με μια μικρή καθυστέρηση, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ξεκινάμε τη σημερινή παρουσίαση εδώ τη βραδινή των όσων συμβαίνουν σε προσκήνιο και παρασκήνιο του ελληνικού αθλητισμού και ειδικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα τα πούμε σήμερα αυτά που έχουμε να πούμε, θα δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας και φυσικά θα σχολιάσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι βέβαιο ότι δεν μας αρέσουν, είναι βέβαιο ότι όπως καταλαβαίνετε πρέπει να τα λέμε, πρέπει να περνάμε κάποια μηνύματα προς αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι είναι στο κέντρο της γης και δεν υπάρχει κανένας άλλος πραγματικά, και θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά αυτή η φωνή, η φωνή δηλαδή από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από την καρδιά της Μακεδονίας, η φωνή που εμείς βγάζουμε όλοι, όχι μόνο εγώ ο οποίος μιλάω, αλλά και όλοι εσείς που στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και τα μηνύματά σας διαβάζονται, νομίζω ότι έχει ήδη κάνει αίσθηση, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι έχει κάνει αίσθηση σε όλη την Ελλάδα και είμαι βέβαιος ότι τα μηνύματά μας περνάνε όπως πρέπει να περάσουν. Να ξέρετε, τα μηνύματα περνάνε, τα μηνύματα τα ακούνε, τα βλέπουν, τα καταλαβαίνουν, τα αισθάνονται, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο στόχος ο δικός μας είναι να μεγαλώνει αυτή η παρέα, η βραδινή παρέα, όσο δυνατό περισσότερο να μεγαλώνει, να έρθουν και άλλοι στην παρέα μας, η παρέα μας να γίνει τεράστια, αν μπορεί να γίνει τεράστια, όσο τεράστια μπορεί να γίνει τέλος πάντων, και φυσικά τα μηνύματα τα οποία περνάμε από αυτή την παρέα να δίνονται προς πάσα κατεύθυνση εκεί όπου εμείς θέλουμε να περάσουν αυτά τα μηνύματα. Αυτά θα περάσουμε και σήμερα, δηλαδή σήμερα θα δοθεί η δυνατότητα να πληροφορηθείτε για κάποια πράγματα που συμβαίνουν στο παρασκήνιο και εν ώψη της έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει κανένας, και όταν λέω δεν μπορεί να τα καταλάβει κανένας είναι δηλαδή να τρελαίνεσαι με την τακτική κάποιων που νομίζουν ότι είναι στο κέντρο της γης. Είναι στο κέντρο της γης, δηλαδή αυτοί είναι και κανένας άλλος. Έτσι νομίζουν. Δεν είναι έτσι όμως, και τα πράγματα θα τα εξηγήσουμε λίγο για να καταλάβετε τι ακριβώς λέω. Τώρα εγώ αν θα πω, αν ας πούμε, ξέρω εγώ, ο ένας πάει καλά, θα πάει καλύτερα ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, αυτά εδώ είναι θέματα τα οποία τα συζητάμε κατά διαστήματα και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Εγώ τώρα εδώ είμαι και αυτό που θα μεταφέρω είναι οι λεπτομέρειες για το παρασκήνιο των όσων συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, ειδικά έτσι, στο ποδόσφαιρο, γιατί γι' αυτό μιλάμε, αυτό σχολιάζουμε και αυτό θα σχολιάσουμε και σήμερα. Μόνο που θα πρέπει να σας πω ότι όσοι θέλετε να κάνετε ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι, πάρα πολύ ωραίο ταξιδάκι, ένα τριημεράκι φανταστικό στην Πάργα, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο μπορείτε να το δείτε, το Αλέα Resort, εκπληκτικό ξενοδοχείο πραγματικά, μπορείτε να κάνετε ένα απλό like στη σελίδα μας στο Facebook, στο sfina.gr και στο sfina.gr, και ένα like στο Facebook του Alea Resort. Με αυτή την κίνηση την οποία θα κάνετε, μπαίνετε κανονικά στην κλήρωση. Δεν είναι τίποτα να το κάνετε, και που ξέρετε μπορεί να κερδίσετε εσείς αυτό το τριήμερο, το οποίο είναι τετραήμερο ουσιαστικά, τριήμερο το οποίο είναι τετραήμερο, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά μπορεί να είστε ο τυχερός ο οποίος θα πάρει το φίλο ή τη φίλη σας και θα πάτε να ράξετε ένα τριημεράκι, τρεις βραδιές εκεί, με πρωινό παρακαλώ, στο Alea Resort. Μπείτε μετά και δείτε τι ξενοδοχιάρα είναι, θα πάθετε την πλάκα σας. Πάμε λοιπόν να πούμε τι συμβαίνει τώρα. Σήμερα βγαίνει ο Καραπαπάς, άμα κάποιος το λέει Καραπαπάρα δεν φταίω εγώ, ο ίδιος ζήτησε να το λέμε έτσι, δεν έχει πρόβλημα είπε. Εγώ το λέω Καραπαπά πάντως, έτσι μην πείτε τίποτα. Ο αξιοπρεπής αυτός κύριος, ο τέταρτος, πέμπτος, έκτος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν ξέρω, τώρα που πέθανε ο Μπαρμπασάβας, καλή του ώρα εκεί που είναι, τώρα πέθανε ο Μπαρμπασάβας, μπορεί να γίνει τέταρτος αντιπρόεδρος ή τρίτος ο Καραπαπάς, να πάρει προαγωγή, να ανέβει λίγο πιο πάνω. Είπε, λέει, ότι ο τελικός έχει γίνει πλέον κωμωδία, με τον τελικό γίνεται χαμός στην κυριολεξία, πραγματικά σας λέω, με τον τελικό γίνεται χαμός. Και είπε ότι εμείς, λέει, διαφωνούμε και η απόφασή μας να αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον Κλάντεμπεργκ, τον αρχιδιαιτητή, τον οποίο δεν τον είδαμε ακόμη τον Κλάντεμπεργκ, αυτοί αποσύρουν την εμπιστοσύνη. Είναι, λέει, γιατί χρησιμοποιεί φθαρμένα υλικά, τον Τριτσόνη και τον Κουκουλάκη εννοεί. Φθαρμένα υλικά, ο Τριτσόνης και ο Κουκουλάκης. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει.
Ο Καραπαπάς, ο οποίος είναι ή αδιάβαστος ή ακολουθεί την τακτική της σωστής προπαγάνδας από τη δικιά του πλευρά, δηλαδή λέει ψέματα επίτηδες, ξέρει ότι λέει ψέματα, αλλά τα λέει γιατί έτσι πρέπει να τα πει, δεν μας λέει τι έγινε με τον Τριτσόνη στις 11 Μαΐου του 2013, που ο Ολυμπιακός κέρδισε στον τελικό του κυπέλου τον Αστέρα Τρίπολης στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια στο ΆΚΑ, με το χέρι του Μανιάτη. Κλάτς, ο Μανιάτης στο 68. Το σκορ είναι 1-1. Προηγήθηκε, έκανε το λάθος να προηγηθεί ο Αστέρας Τρίπολης. Πραγματικά έκανε το λάθος. Το γκολ τότε το είχε βάλει ο Ράγιο του Αστέρα Τρίπολης. Ισοφαρίζει ο Φουστέρ για τον Ολυμπιακό και το μάτς είναι στο 65-67 και κάνει επίθεση ο Αστέρας Τρίπολης. Και ο Σανκαρέ σε μια φάση που γίνεται κάνει κεφαλιά και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Και ο Μανιάτης βάζει το χεράκι του και τη διώχνει την μπάλα. Διαιτητής Γιάχος Χίου ο διαιτητής. Ποιος ήταν ρε παιδιά, νομίζετε εσείς, επιπρόσθετος διαιτητής? Τότε βάζανε διαιτητές, αν θυμάστε, και στις εστίες από πίσω. Αν θυμάστε, σε ένα παιχνίδι αλυσμόνητο εδώ στη Ντούμπα με τον Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τότε που Σαββίδης γύρισε στο μυαλό του και από τότε έγινε όλη η ιστορία, που ένας βλάχαρος από κάπου τον είχαν φέρει, δεν ξέρω από πού τον φέρανε, ήταν πίσω τέταρτος και ένας, δηλαδή να γελάς και να κλαις, ο οποίος δεν σφύριξε το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο ΜΑΚ, αν το θυμάστε. Και ο τέταρτο, και αυτός ο επιπρόσθετος είπε τίποτα δεν ήταν, λέει δεν είναι, ένας Μίτσιου, Κίτσιου, Μίτσιου. Επιπρόσθετος διαιτητής στον τελικό του κυπέλου τότε το 13, κύριε Καραπαπά, που πήρατε το κύπελο, ήταν ο κύριος Τριτσόνης. Τότε ήταν καλός ο Τριτσόνης. Σήμερα δεν είναι καλός ο Τριτσόνης. Δεν ξέρω μήπως πήγε στο άρμα του Μελισανίδη, γιατί στο άρμα του ΠΑΟΚ δεν είναι σίγουρα. Μήπως πήγε στο άρμα του Μελισανίδη και τρελαίνεστε, γιατί αν δεν απατώμε, ο Τριτσόνης ήταν ο τέτοιος. Για να δείτε τι παίζεται, παιδιά, βάλτε το χαμπάρι. Δηλαδή, ο Σαββίδης πάει με το σταυρό στο χέρι. Ο Τριτσόνης ήταν ο τέταρτος διαιτητής στον αγώνα. Πάω ΚΑΕΚ με διαιτητή τον Κομίνη. Όταν είπε στο ακουστικό στον Κομίνη ότι εδώ η Νόβα μου λέει ότι είναι offside. Ο Μαουρίσιο, όταν έκανε την κεφαλιά ο Βαρέλα. Ακούστε ρε παιδιά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε τι γίνεται σε αυτό το μπορντέλο που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί είναι, δεν το συζητάμε. Ο Τριτσόνης είναι επιπρόσθετος διαιτητής στον τελικό του 2013 με διαιτητή Γιάχο. Ο Ολυμπιακός κάνει πέναλτι ο Μανιάτης στο 68, δεν το σφυρίζει ο Γιάχος και ο Τριτσόνης λέει παίζεται, δεν ήταν τίποτα, λέει δεν είδα κάτι, ήταν μπροστά στη φάση του μεταξύ, πίσω από την αιστεία του Ολυμπιακού, δίπλα, τον βλέπει τον Μανιάτη μόνος του, τίποτα λέει δεν υπάρχει, όλος ο Αστέρας Τρίπολης έπεσε πάνω του, τίποτα. Ο Τριτσόνης είναι ο τέταρτος διαιτητής στον αγώνα ΠΑΟΚ 1-0 που διεκόπει με τον γκολ του Βαρέλα όταν μπήκε μέσα ο Σαββίδης με το όπλο. Ο Τριτσόνης ήταν ο τέταρτος διαιτητής. Ο Τριτσόνης. Και σε εκείνο το παιχνίδι ο Τριτσόνης είπε στο ακουστικό, είπε στο ακουστικό ότι δεν, κάτι εδώ μου λένε λέει ο δημοσιογράφος της Νόβα ότι ήταν offside. Ότι είπε η Νόβα ότι είναι offside. Είπε στον Κομίνη και σε εκείνο το ποντικό, το βοηθό, το ποντίκι που το λέγανε, το ποντικό, γιατί σαν ποντικός ήταν, που δεν ξανάπαιξε ποτέ, ένας ο οποίος ήταν καμιά 70 χρονών και τελείωνε η καριέρα του, έπρεπε να έχει τελειώσει κάνα δύο μέρες ήθελε ακόμη, και τον έβαλε ο Μελισανίδης επόπτη γιατί ήταν αεξής, φόλα, για να ακυρώσει τον γκολ και δεν πήγαινε στη σέντρα εκείνο. Το θυμάστε εκείνο το φρούτο που δεν πήγαινε στη σέντρα, εκείνο το χαρούπι, το θυμάστε που δεν πήγαινε στη σέντρα. Εκείνος λοιπόν είχε τέταρτο τον Τριτσόνη και ο Τριτσόνης τώρα δεν τους κάνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει δίκιο που λέει ότι είναι φθαρμένα υλικά. Αφού εσείς τους φθήρατε. Αφού εσείς τους φθήρατε ρε. Τον Τριτσόνη εσείς τον είχατε δικό σας. Είναι του Θωμά. Του Θωμά άνθρωπος είναι ο Τριτσόνης. Ο οποίος Θωμάς τον ήταν δικό σας. Το 13 με τον Κόκαλη. Τώρα ο Θωμάς είναι με το Μελισανίδη. Και ο Τριτσόνης λοιπόν είναι με το Θωμά. Και λένε αυτοί κάτω. Χαμπάρι δεν έχουν πάρει εδώ πάνω. Λένε αυτοί κάτω ότι αυτός δεν μας κάνει τώρα γιατί ξέρουν ότι είναι το Θωμά. Και ξέρουν ότι ο Θωμάς παίζει με την ΑΕΚ τώρα και με τον Μελισανίδη. Σε ποιον τα λέτε ρε αυτά? Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε, επειδή μιλάει ο ΠΑΟΚ?
Ο ΠΑΟΚ δεν μιλάει γιατί δεν παίρνει χαμπάρι, δεν παίρνουν χαμπάρι διάφοροι εδώ, κάτι παλιλάκια. Μα δεν ξέρουν από παρασκήνιο, δεν ξέρουν πάντα τέσσερα. Χαμπάρι δεν έχουν. Και γι' αυτό το λόγο πάει με το σταυρό στο χέρι ο Σαββίδης. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βγαίνει σήμερα ο Καραπαπάς και να λέει αυτά και να μην έχει βγει ένας από τον ΠΑΟΚ που είναι στην κόντρα να του πει τι λες βρε καραγκιόζη, τι λες βρε κλόουν. Είναι δυνατόν να μας λέει αυτά τα πράγματα τη στιγμή που το 13 ο Τριτσόνης είπε παίζεται στο χέρι του Μανιάτη που ήταν κόκκινη και πέναλτι. Πέναλτι και κόκκινη είναι πάνω στη γραμμή το 13 και, το, και τότε το χρησιμοποιήσατε, το ξεζουμίσατε. Τον πήρε ο Θωμάς μετά από εσάς που ήταν του Κόκαλη. Τότε βέβαια δεν δούλευε εκεί, νομίζω δεν δούλευε. Δεν πρέπει να ήταν, πρέπει να ήταν ο Κόκαλης πρέπει να ήταν εκείνη η χρονιά. Και τον πήρε λοιπόν ο Θωμάς και τον πήγε τώρα στο άρμα του Μελισανίδη. Και επειδή είναι στο άρμα του Μελισανίδη, βγαίνετε και λέτε δεν τους θέλουμε αυτούς. Γιατί αυτοί ορίζουν κανένα διαιτητή. Αυτή θα είναι για τη Β' Γ' Εθνική. Αλλά επειδή θέλετε να παίξετε μπάλα και στη Β' Γ' Εθνική, για το τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό τα λες αυτά. Και σε πήραμε χαμπάρι. Είστε πλέον, μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε τι θα πείτε και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να ξέρουμε και αύριο τι θα συμβεί. Γιατί μπορούμε να σας διαβάσουμε. Να διαβάσουμε τη σκέψη σας πλέον. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Αλλά αυτό, όπως είπε και ο Μπέος σήμερα, δεν είναι πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό, ο Μπέος είπε... Και χτες αν μπορούσα τον έβγαλα στο Focus 103,6 και χτες αν μπορούσα θα έβγαλε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο Μπέος το λέει. Και είπε, εάν δεν θέλει ο Ολυμπιακός τον Gladenberg, έτσι όπως του το ρώτησα, στα φρύδια μου είπε, στα φρύδια μου. Εδώ. Αν δεν θέλει ο Ολυμπιακός τον Gladenberg. Αυτό είπε ο Μπέος. Μάλιστα. Και εμείς θυμηθήκαμε ότι το 2013, επειδή ο Ολυμπιακός δεν θέλει τα φθαρμένα υλικά όπως λέει ο Καραπαπάς, τον Τριτσόνη και τον Κουκουλάκη. Θυμηθήκαμε ότι ο Τριτσόνης το 2013 ήταν ο διαιτητής ο επιπρόσθετος με το Γιάχο απτυχίο που δεν ήταν απτυχίο αλλά ήταν από την Αθήνα και από τον Πειραιά κεντρικό διαιτητή που τον έκανε κουμάντο ο Θωμάς και, τώρα, και τότε το ξεσούμιζε ο Ολυμπιάκος, πήρε αυτό που ήθελε το κύπελο, άλλο ένα κλεμμένο κύπελο, άλλος ένας κλεμμένος τίτλος. Γιατί όταν σας λέμε εμείς ότι από τα 45 πρωταθλήματα που διατείνεστε ότι κερδίσατε, τα 35 ήταν κλεμμένα και τα κλέψατε είτε από τον Παναθηναϊκό, είτε από την ΑΕΚ, είτε από τον ΠΑΟΚ, είτε από τον Άρη, είτε από τον Ηρακλή. Από εκεί τα κλέψατε, είναι σίγουρο 100%. Και ένα και από τη Λάρισα μπορεί. Λοιπόν, όταν σας το λέμε εμείς αυτό, εσείς τρελαίνεστε. Λέτε τι είναι αυτά που λες, ρε, και είναι δυνατόν να λες. Αυτά είναι. Αυτά είναι, να ξέρετε. Κλεμμένα 35 από τα 45. Μεταξύ αυτών και το κύπελο αυτό και πολλά κύπελα. Άστο για τα κύπελα. Στα κύπελα γίνονταν χαμός. Κατέβαινε ο ΠΑΟΚ να παίξει τελικό στη Φιλαδέλφια ή στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, με διαιτητή Αθηναίο Υπηρεώτη, με παρατηρητές Αθηναίους Υπηρεώτες. Δηλαδή από παντού στημένα όλα, δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Και ακόμη και επί τριβέλα. Τι ψάχνετε να βρείτε, ρε. Τι άκρη θα βρείτε. Και δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, προσέξτε. Και ο Παναθηναϊκός με τον Βαρδινογιάννη. Έτσι, αυτά έκανε. Επί χρόνια. Με χρόνια Παναθηναϊκός με τον Βαρδινογιάννη. Και η ΑΕΚ με τον Μελισανίδη και τον Καρά όταν κάνανε τη συμμαχία, τα ίδια κάνανε. Υπάρχει μια αντίρρηση. Και ο Κόκαλης φυσικά έκανε τα ίδια, δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης. Και ο Κόκαλης έκανε τα ίδια και όλοι τα ίδια κάνουν. Απλώς εδώ πάνω δεν έχουμε παράγοντες, να ξέρετε. Δεν έχουμε παράγοντες. Αυτή είναι η ιστορία. Και η ιστορία αυτή, όπως καταλαβαίνετε, θα προχωρήσει 100%. Και όπως γίνεται αντιληπτό, όταν φτάνει στο σημείο σήμερα να βγαίνει. Γιατί και τώρα να σας θυμίσω το 13 όταν ο συγκεκριμένος ο διαιτητής ο Τριτσόνης και ο Γιάχος δεν είχαν δώσει το πέναλτι στον Αστέρα Τρίπολης και τελείωσε το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός χέρισε 3-1 στην παράταση, αποχώρησαν οπαδοί του Ολυμπιακού από την απονομή. Αποχώρησαν οπαδοί του Ολυμπιακού από την απονομή. Δεν καθίσανε στην απονομή. Γιατί λέει, τι είναι αυτό το πράγμα ρε, που είδαμε. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ένα 5% φελούς, όπως έχουν όλοι βέβαια, αλλά οι υπόλοιποι 95% είναι κάποιοι που σκέπτονται κάποια πράγματα. Και εκεί αποχωρήσανε. Πραγματικά. Δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο όταν τους το λες τους γάβρους, τρελαίνονται. Λένε γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα. Λογικό είναι να λένε αυτά. Δεν τα έχουν μάθει ποτέ. Αυτοί θέλουν μόνο να κερδίσουν. Δεν τους νοιάζει κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει κανείς τίποτε. Μόνο την πάρτι τους θέλουν.
να κερδίσουν και να μην καταλαβαίνουν εμείς θέλουν να κερδίσουμε. Ρε. Ρεστημένο ήταν, δεν πειράζει, ρε, εμείς να κερδίσουμε. Ρε. Εμείς να γραφτεί εκεί ότι είμαστε προαλτές, να βγούμε στο καφενείο, να, με το Βάζελο να έχω πρόβλημα, με, την, με τον ΑΕΚΤΖΙ, με τον ΑΕΚ κλπ. Αυτό θέλουν αυτοί. Δεν είναι καλά. Πραγματικά δεν είναι καλά. Και να πω και κάτι άλλο. Ότι επειδή έχουν την άνεση να μπαίνουν στα γραφεία των υπουργών, που δεν έχουμε κανέναν βόρειο δηλαδή υπουργό, κανένα σαλονικιό υπουργό, υπουργό σαλονικιό δεν έχουμε κανέναν. Πραγματικά κανέναν. Όταν λοιπόν έχουν την άνεση αυτοί να κλωτσάνε την πόρτα και να μπαίνουν μέσα στα γραφεία των υπουργών, θα καταλάβουν κυβέρνηση. Αυτοί νομίζουν ότι αυτή είναι, αυτή είναι το κουμάντο. Το απόλυτο κουμάντο ότι είναι αυτή. Και έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι το κουμάντο. Σήμερα αποφασίζει ο Μαρινάκης για πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Με τα μέσα ενημέρωση τα οποία ελέγχει και με το γεγονός ότι έχει την άμεση επικοινωνία με την Ντόρα Μπακογιάννη που είναι η αδερφή του πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργός μπορεί να μην συμμετέχει στην όλη αυτή ιστορία, δεν το ξέρω να συμμετέχει. Αλλά από τα αυτά τα οποία γίνονται, ο Μαρινάκης περνάει τα μηνύματα που θέλει. Ψέματα λέμε, ρε! Την αλήθεια λέμε. Επειδή δεν σας αρέσει η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Το Τριτσόνι τον ξεζουμίσατε, πήρατε το κύπελο το 13, το κλεμμένο από τον Αστέρα Τρίπολης, να το κλεμμένο κύπελο, στο 68 πέναλτι. Χέρι του Μανιάτη, κόκκινη και αποβολή. Κόκκινη και πέναλτι. Αποβολή, τον Πούλο. Τίποτα δεν έγινε. Και ο Τριτσόνι ο επιπρόσθετο γιατί είπε: παίζεται τίποτα, τίποτα. Τότε ήταν καλός ο Τριτσόνης. Τώρα ο Τριτσόνης πήγε στο άρμα του Μελισανίδη και του Θωμά, δεν είναι καλός. Αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε στα εντός των τυχών. Σήμερα είδα μία δήλωση του Αρωνιάδη, ο οποίος είπε, ότι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ΠΑΟΚ TV, όχι υπεύθυνος, είναι αυτός που χειρίζεται τα δημοσιογραφικά νομίζω θέματα κλπ. Λέει ότι στοίχησε λέει η πλατφόρμα 3.000 ευρώ. 3.000 ευρώ. Μόνο. Έρχεσαι αύριο σου τόσο 3.500 να μου κάνεις την ίδια. Να ψάξω να βρω 3.500 θα βρω. Από δεξιά αριστερά θα βρω από κάποιον, θα βάλω και εγώ 5 φράγκα όσα έχω. Θα συμπληρώσω τέλος πάντων. Να σου δώσω 3.500 φτιάξε μου την ίδια ρε Αρωνιάδη. Ποια 3.500 ρε. Ρώτα την Κοτζάροβα πόσο στοίχησε. Γιατί εδώ πέρα αυτό που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ είναι πρωτοποριακό. Με 3.500 δεν κάνεις να πούμε ούτε ένα site τη σήμερα ημέρα. Της προκοπής. Πλάκα μας κάνεις ρε φίλε. Και πού τα λες αυτά. 3.000 λέει και φέρει εκατομμύρια. Εντάξει ρε μάγκα. Ρώτα την Κοτζαρόβα πόσο στοίχησε. Γιατί μάλλον δεν ξέρεις. Είσαι εκεί, πληρώνεσαι, κάντε τη δουλειά σας καλά, κάντε την και καλύτερα από ό,τι μπορείτε. Αλλά αυτά τα οποία λέτε, πρώτα να τα σκέφτεστε. Εμείς δεν είμαστε ούτε υπάλληλοι του ΠΑΟΚ, ούτε γλύφουμε και κανέναν, όπως και αν λέγεται. Αυτοί σήμερα είναι, αύριο θα φύγουν. Εμείς εδώ θα είμαστε. Αυτοί όλοι θα φύγουν. Θα πάνε στις Αθήνες, στις Πάτρες, στις Λάρισες κλπ. Εμείς θα είμαστε εδώ. Δεν μπορεί να λες 3.000 ότι στήξει πλατφόρμα και να τα λες έξω και να εκθέτεις το Σαββίδι ότι δίνει μόνο 3.000 και παίρνει εκατομμύρια. Πώς δίνει μόνο 3.000, μόνο 3.000 στήριξε το ΠΑΟΚ TV. Μήπως στήριξε 3.000 επί 100 φορές, μήπως και επί 200 φορές. Πλάκα μας κάνετε ρε. Είναι εδώ να τα λέτε αυτά τα πράγματα έξω και να εκθέτετε τον, το Σαββίδι ότι δεν πληρώνει, ότι έδωσε 3.000 μόνο. Τα ξέρει αυτά ο Σαββίδης που λέτε. Τα έχει πάρει χαμπάρι. Άντε ρε να μην αρχίσω τώρα να πούμε γιατί... Ό,τι να είναι, ο καθένας βγαίνει, λέει ό,τι να είναι, φυσικά πληρώνομαι κάθε μήνα, θα παίρνει τα λεφτάκια του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάνε τη δουλειά σου. Καλά, όπως την κάνεις ή τέλος πάντων θα σε κρίνει άλλος, εγώ δεν σε κρίνω. Άλλος θα σας κρίνει και με εμείς είμαστε και συνδρομητές. Όλοι όσοι είμαστε του ΠΑΟΚ TV δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την ποιότητα, την τεχνική την οποία είχατε πέρσι, φτιάξτε την. Πληρώσαμε όλοι κανονικά. Μπορεί να γίνει καλύτερο το ΠΑΟΚ TV, γιατί το φτιάχνετε. 3.000, τι ώρα. 7 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα αεροδρόμια από Ρωσία και για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο και πιθανολογούν όλοι ότι θα έρθει ο Ιβάν Σαββίδης επιτέλους στη Θεσσαλονίκη για να προχωρήσει όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ και πραγματικά ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι εδώ αν όχι 7 Σεπτεμβρίου, 8 Σεπτεμβρίου με το ιδιωτικό του Learjet, με αυτό θα έρθει και φυσικά θα μείνει κάποιες μέρες εδώ, γιατί έχει πολύ καιρό να έρθει, έχει πολλούς μήνες να έρθει και όταν λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια, όπως ξέρετε. Και χορεύουν τα ποντίκια, είναι αλήθεια αυτό. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει ο κύριος Σαββίδης να τα βάλει τα ποντίκια στη θέση τους. Ή και κάνα δυο, τα διώξει κιόλας, γιατί κάτι τέτοια μαθαίνω, ότι μόλις αυτή θα γίνουν και κάποιες αλλαγές. Και οι αλλαγές αυτές θα είναι πολλές οι οποίες θα γίνουν και καλά θα κάνει. Και καλά θα κάνει.
Τώρα από εκεί και πέρα, να πω ότι αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα ασχοληθεί, λένε οι πληροφορίες, και με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς στις 11 του μηνός που θα έρθει για αυτό το φόρουμ το οποίο θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχε στο μυαλό του και την επόμενη μέρα είχε συνέντευξη τύπου, 12-13 έχει συνέντευξη τύπου, είχε στο μυαλό του ο Μητσοτάκης να πει ότι εγώ παιδιά έβγαλα σε διαβούλευση το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το έβγαλα σε διαβούλευση. Και εγώ είμαι αυτός, σαν πρωθυπουργός, ο οποίος προχωράω τις διαδικασίες. Πραγματικά. Εγώ είμαι αυτός που προχωράω τις διαδικασίες. Αυτό θέλει να πει ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου. Και νομίζω ότι θα το πει. Δεν περιμένει δηλαδή. Απλώς θα βάλει τους εκεί τους επιτελείς. Παιδιά, τι γίνεται με το κήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι, για ενημερώστε με τι θα γίνει αυτό. Α, το προχωράμε πολύ καλά. Θα το εξαγγείλω. Είναι νομίζω πέμπτη φορά εξαγγείλεται. Έκτη φορά. Ο Τσίπρας το εξήγηλε 4 φορές. Όσοι ήρθαν και άλλες δυο πριν, η προηγούμενη κατάσταση Σαμαράς και λοιπά, με τα παπατζηλίκια, και τώρα είναι αυτή η 6η-7η φορά που ανακοινώνουν για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Γιατί προσπαθούν και νομίζω θα πάρουν ψήφους από τους ΠΑΟΞίδες. Αυτοί είναι αλλού ξημερωμένοι. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Δεν πειράζει. Ας το ανακοινώσει άλλη μια φορά 6η-7η, έτσι κι αλλιώς τα λεφτά τα δώσει Σαββίδης και κανένας άλλος, έτσι βλέπω τη δουλειά. Τώρα ο Άρης παίρνει τον Χατζησαφή την 5η, τον Ιρανό, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Φυσιολογικά, αύριο παίζει τελικό κυπέλου, αύριο ημέρα Πέμπτη, φεύγει μετά, έρχεται Παρασκευή, Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ, φυσιολογικά μπορεί να είναι και στο φιλικό με το Βόλο. Κάνανε φιλικό ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης την ίδια μέρα. Το Σάββατο 7 ώρα παίζει ο Άρης με το Βόλο στο Χαριλάου και ο ΠΑΟΚ με το Παναθηναϊκό στο Ελπάσο. Την ίδια ώρα παίζουν φιλικό. Το ένα το μάτς το έχει το ΠΑΟΚ TV, το Παναθηναϊκό TV, συγγνώμη. Ζητάει 2,5 ευρώ για να δεις το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ή να μπει στην πλατφόρμα του Κοσμοτέ TV, όπου είναι δωρεάν το match. Άρα το δεις στην πλατφόρμα του Κοσμοτέ TV φυσιολογικά, από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε. Από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι πιο πολύ θα το δουν εκεί. Και την ίδια ώρα ο Άρης παίζει 7 η ώρα στο Χαριλάου, στο Κλειάνη της Μικελίδης, με το Βόλο, και το match το δείχνει η Νόβα. Το Σάββατο, να ξέρετε. Η Νόβα δείχνει το παιχνίδι Άρης Βόλος. Έχουμε επίσης να πούμε ότι σήμερα έγινε η παρουσίαση αυτής της ομάδας που παίζει ο Άρης μαζί της, που λέγεται Κόλος Κοβαλίβκα. Άκου Κόλος Κοβαλίβκα, η οποία η παρουσίαση έγινε στην Κοβαλίβκα εκεί στην Ουκρανία. Μου θύμισε να πούμε ότι έβλεπα ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, της Θέρμης, ξέρω κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο περίεργο γήπεδο. Ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, γάμα εθνικής Ελλάδος, αυτό που έδειξαν σήμερα, ασπρόμαυρα φοράνε ο Κόλος, γιατί λέγεται Κολοσσός στα ουκρανικά η λέξη Κόλος. Κοβαλίβκα είναι η πόλη, είναι ένα προάστιο του Κιέβου που έχει 1500 κατοίκους, ένα πολύ μικρό προάστιο του Κιέβου, 1500 κατοίκους, και αυτή η ομάδα παίζει α κατηγορία, από τα αεραστεχνικά πήγε στην α κατηγορία, δεν έχει εθνική εκεί, α κατηγορία. Και κέρδισε και την πρόκρισή της στο Europa League και ήρθε στον δρόμο του Άρη. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και επίσης ένα άλλο που έχω να πω, ότι σήμερα οριστικά παρουσιάστηκε η συνεργασία του Ηρακλή με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων, ο οποίος Ηρακλής Αμπελοκήπων μετονομάζεται σε Ηρακλής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Ηρακλής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Και πέντε παράγοντες θα είναι από την πλευρά του Ηρακλή Αμπελοκήπων και 4 παράγοντες από την πλευρά του Ηρακλή, με τον Ιωακιμίδη και τον Κώστα Ιωακιμίδη και τον Θόδωρο Δρακόπουλο, να είναι οι 2 από τους 4 παράγοντες του Ηρακλή. Είναι σε καλό δρόμο, βάζει λεφτά ο Δρακόπουλος, έχουν βάλει μια συνεργασία, θα κάνουν καιρό, και άμα η ομάδα βγει πρώτα Θεός και μακάρι να βγει στη Super League 2, τότε αποδεσμεύεται, φεύγει ο Ζαντόπουλος που είναι τώρα πρόεδρος στον Ηρακλή Αμπελοκήπων και αναλαμβάνει ο Ηρακλής δια του Ιωακιμίδη και όλων των υπολείπων κλπ. Ήταν και ο Θόδωρος Καράγλου, ο υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης εκεί, ο οποίος έκανε την παρουσίαση και βοήθησε πάρα πολύ ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Να πω ότι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα γίνεται ψιλομπάχαλο με το πρωτάθλημα, παιδιά, σας πω. Και θα σας πω σε λίγο και για τα μεταγραφικά των ομάδων που έχουν ενδιαφέρον. Τα μεταγραφικά των ομάδων έχουν ενδιαφέρον. Θα τα πω αμέσως από αυτό εδώ που σας λέω τώρα, ότι σήμερα βασικά το πρωτάθλημα είπαμε ότι θα αρχίσει στις 12 Σεπτεμβρίου στις 11, που είναι η μέρα
Αν δεν απατώ, με Παρασκευή που ζήτησε να παίξει ο ΠΑΟΚ. Είναι ημέρα Παρασκευή. Ωραία. Ημέρα Παρασκευή λοιπόν είναι 11 του μηνός, τότε αρχίζει το πρωτάθλημα με το μάτς του ΠΑΟΚ, ο οποίος ζήτησε να παίξει Παρασκευή γιατί την Τρίτη, 15 του μηνός παίζει αγώνα με την Μπενφίκα. Να έχει λίγο χρόνο μπροστά του, 3 μέρες τουλάχιστον να προετοιμαστεί κατάλληλα. Μην το βάλουν Κυριακή, γιατί αυτοί ήταν ικανοί να το βάλουν Κυριακή και την Τρίτη να παίζει με την Μπενφίκα. Και δέχτηκαν να παίξει ο ΠΑΟΚ την Παρασκευή, όπως επίσης είπαν ότι το πρώτο παιχνίδι λέει να είναι σίγουρα ορισμός, να είναι λέει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Γιατί ρε παιδιά να είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός και να είναι τελευταία αγωνιστική, το ΑΕΚ Ολυμπιακός και να μην γίνει κλήρωση. Δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί να γίνει πραγματικά. Δεν το κατάλαβα γιατί να μην γίνει. Και επίσης λένε ότι την πρώτη αγωνιστική έτσι δεν θα παίξουν Ολυμπιακός με την και η ΑΕΚ Ολυμπιακός, τα μάτς τους θα αναβληθούν. Γιατί θα αναβληθούν, γιατί στις 12 του μηνός θα παίξουν τον τελικό του κυπέλου. Μπάχαλο παιδιά, μπάχαλο. Άμα ρωτήσετε τι γίνεται στην Αγγλία, στην Ιταλία και σε όλες τις προηγούμενες και στην Ισπανία, ξέρουν από τώρα πότε θα γίνει η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έχει βγει το καλεντάρι από την αρχή της χρονιάς και γνωρίζουν πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα και πότε θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Το μοναδικό πρωτάθλημα που δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει και πότε θα τελειώσει είναι το ελληνικό. Και σήμερα που μιλάμε, ακόμα δεν ξέρουμε αν θα αρχίσει το πρωτάθλημα 12 του μηνός. Λένε αυτοί. 12 του μηνός θα αρχίσουμε, μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, θα αρχίσουμε 12 του μηνός. Ωραία, 11 θα παίξει ο ΠΑΟΚ, 12 θα παίξει, ξέρω εγώ, τελικό κυπέλου. 12-13 θα έχουμε αγώνες κανονικά και με τον νόμο. Αλλά αν κληρωθεί και όποιος κληρωθεί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, δεν θα παίξουν. Γι' αυτό λέει να γίνει το ματς, να γίνει ο ορισμός, λέει, την πρώτη αγωνιστική να παίξουν Ολυμπιακό ΑΕΚ. Και ποιοι είστε εσείς, ρε, που θα πείτε να παίξουν την πρώτη αγωνιστική? Εγώ το θέλω τελευταία αγωνιστική το ματς αυτό. Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος το θέλω, να σκοτώνονται μεταξύ τους. Γιατί να γίνει πρώτη? Για να τελειώνουν αυτοί μεταξύ τους. Λέει για να μην τύχει, λέει, μάτς, λέει, να μην ακυρωθεί κάποιο παιχνίδι άλλης ομάδας, λέει, κλπ. Αυτοί οι δύο που θα παίξουν τελικό κυπέλου, να το μάτς αυτό να πάει πιο πίσω, ας πούμε, και να είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και πάνε για αυτή τη λύση. Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει φωνή να μιλήσει κάποιος. Δεν υπάρχει φωνή να πει κάποιος, τι λέτε, ρε καραγκιόζηδες. Είναι δυνατόν να ορίσουμε πρώτη αγωνιστική, δηλαδή ορίζεται. Με αυτό το σκεπτικό και με δεδομένο ότι θα πάρουν ένα κλειδάριθμο αυτό, θα πάρουν ένα αριθμό αυτή. Θα πάρει ο Ολυμπιακός το 3 και η ΑΕΚ το 13, λέω τυχαίο το νούμερο. Λοιπόν, με αυτή τη λογική και με αυτή την όλη ιστορία αλλάζει και όλη η δομή της κλήρωσης. Αφού πρώτη αγωνιστική υποχρεωτικά αυτοί οι δύο θα είναι μεταξύ τους, δεν κάνουμε κλήρωση, κάνουμε για τους υπόλοιπους. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι αυτό τι πάνε να κάνουν τώρα? Γιατί να το κάνουν, ρε παιδιά? Τελευταία αγωνιστική παίξτε, ρε. Τελευταία, δεν πειράζει, ας μην γίνουν τα μάτια πρώτα. Τελευταία αγωνιστική τους θέλω εγώ να παίξουν μεταξύ τους, να σκοτωθούν, ρε. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε. Κανείς δεν ξέρει. Γιατί να παίξουν πρώτη αγωνιστική? Δηλαδή, λίγο στροφές δεν μπαίνει κανείς να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Και επίσης λένε ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε να παίξει πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας, γιατί λέει στο ΑΚΑ γίνονται έργα. Τι γίνεται εδώ, ρε? Ο ένας ζητά να κάνει αυτό, ο άλλος ζητά να κάνει εκείνο. 30 του μηνός ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα με την Κράσνονταρ. Με αυτή τη λογική ο ΠΑΟΚ να μην παίξει 30 του μηνός. Γιατί να παίξει? Αφού θα έχει παίξει 23 του μηνός με την Κράσνονταρ έξω και θα έρθει η Κράσνονταρ μέσα. Εφόσον περάσει την Μπενφίκα, φυσικά, έτσι εννοείται. Λοιπόν, με αυτή τη λογική δεν θα παίξει εκείνη την αγωνιστική πρωτάθλημα. Να πάει και ο ΠΑΟΚ να ζητήσει να μην παίξει. Παιδιά, είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν και τίνω να συμφωνήσω με τον Μπέο που είπε χτες έπρεπε να αποχωρήσω από το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι μπάλα, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Εδώ κάνετε ό,τι θέλετε. Εδώ ο Ολυμπιακός λέει: εγώ θέλω αυτό το διαιτητή, θέλω αυτό το βοηθό, θέλω αυτό το πρόεδρο στην ΕΠΟ, θέλω αυτό το δημοσιογράφο να μεταδίδει τους αγώνες μου, δεν θέλω αυτό το δημοσιογράφο να κάνει. Δεν θέλω... Καλά, εσείς τι είστε ρε και θέλετε τα πάντα? Ποιοι είστε βασικά εσείς και θέλετε? Φτάνει αυτό, πέθανε, τελείωσε, τέλος. Στην εποχή του Σαρή και του Κυρτζίκη είναι αυτά. Και στην εποχή κάποιων άλλων. Αυτή η εποχή πέθανε τέλος. Και μπράβο στον Γκλάντεμπεργκ, γιατί είναι ο μοναδικός ο οποίος έκανε τέτοια παρέμβαση και είπε: κύριοι του Ολυμπιακού, κάντε μόκο. Εμείς αποφασίζουμε και δεν μας κάνετε κουμάντο εσείς τι θέλετε. Εμείς τα αποφασίζουμε, είπε ο Γκλάντεμπεργκ. Και μπράβο ρε μάγκες στον Γκλάντεμπεργκ. Πραγματικά μπράβο για την κίνηση αυτή την οποία έκανε. Πραγματικά μπράβο. Μπράβο στο παλικάρι. Εγώ δεν περίμενα ότι αυτός που ήρθε τώρα για να πάρει τα ωραία λεφτά από την Ελλάδα θα βγει με τέτοιο τσαμπουκά απέναντι στον Ολυμπιακό. Και μπράβο στον Γκλάντεμπεργκ, τέταρτη φορά. Πραγματικά. Δηλαδή τέτοιους θέλουμε, και άμα το κάνει και ο ΠΑΟΚ αυτό, να πει και στον ΠΑΟΚ εναντίον. Άμα το κάνει και στην ΑΕ και στον Άρη και στον Παναθηναϊκό, σε όλους. Σε όλους όσους κάνουν μαγκές.
από τη στιγμή που λες ότι τον έχω εμπιστοσύνη. Άμα δεν τον έχεις εμπιστοσύνη, μην τον βάζεις να είναι ο αρχιδιαιτητής αυτός. Τον έφερε τον Γκλάντεμπεργκ και η πρώτη κίνηση του Ολυμπιακού δεν έχω εμπιστοσύνη πλέον σε αυτόν. Τι πλέον, ρε, αφού δεν τον είδαμε ακόμη. Τι δηλαδή, τι δεν έχει. Έβαλε λέει, τον Τετσόνι και τον Κουκουλάκι φθαρμένα υλικά, λέει ο Καραπαπάς. Καλά κάνει ο Καραπαπάς, τη δουλειά του κάνει. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να τον κράξω, γιατί αυτά εδώ που κάνει πρέπει να τον απαντήσεις. Αν του απαντήσεις, θα τον αφήσεις μόνο του να παίξει μπάλα. Και στην Αθήνα και στον Πειραιά, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στα μέσα ενημέρωσης περιμένουν να δούνε τι θα τους πει ο Καραπαπάς για να πούνε. Δεν υπάρχει, είναι όλοι στο payroll του Ολυμπιακού. Το 80% τους κάνει κουμάντο, ό,τι γουστάρηκαν. Ό,τι γουστάρηκαν. Περνάει μηνύματα. Εδώ όμως ο Γαύρος, ο οπαδός, ο οποίος βγαίνει και μας ακούει και μας βλέπει. Μας βλέπει γιατί εδώ μαθαίνει αλήθειες και λέει αυτούς καλά τα λέει ή δεν τα λέει καλά και το βρίζω. Γράφει κάποια πράγματα, το γράφουμε κι εμείς και έχουμε αλληλογραφία όποιος βγαίνει. Αν δεν γουστάρετε αυτά που τα οποία λέμε, κλείστε και ακούστε, ξέρω εγώ, κάτω, βγείτε σε κανένα άλλο ραδιόφωνο ή καμιά άλλη τηλεοπτική εκπομπή ή οτιδήποτε άλλο και να ακούστε αυτούς οι οποίοι μιλάνε κάτω και παίρνουν γραμμή από τον Ολυμπιακό, αφού αυτά θέλετε να ακούτε. Την αλήθεια, η αλήθεια πονάει. Και η αλήθεια που πονάει είναι ότι δεν θα περνάτε σε αυτά που θέλετε. Τέλος. Δεν θα τα περνάτε αυτά που θέλετε. Πραγματικά δεν θα τα περνάτε. Δεν θα σας αφήσουμε να τα περνάτε, ρε. Ό,τι είναι και λοιπά θα σας κατακεραμνώνουμε. Θα σας χτυπάμε στην πατσαβούρα στη μάπα κατευθείαν. Δεν υπάρχει ούτε σας αφήσουμε. Ποτέ. Έτσι λοιπόν και σήμερα γι' αυτό σας κράξαμε για όλα αυτά. Λογικό. Καλησπέρα στον Γιωργάρα τον Παπαδόπουλο που δηλώνει παρόν. Πρώτος και τον ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση όπως και όλους εσάς και για τις κοινοποιήσεις που βλέπω. Παιδιά, πραγματικά είναι φοβερές. Φοβερή προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι και μπράβο. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Είστε πρώτοι με διαφορά. Και θέλω να πω ότι εμείς δίνουμε και ένα δωράκι εντελώς δωρεάν ένα τριήμερο στην Μπάργα σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο στο Αλέα Resort. Μπείτε να το δείτε. Με τίποτα δεν χρειάζεται ούτε μισό ευρώ να δώσετε. Κάντε μόνο like στη σελίδα μας στο sfina.gr στο Facebook και στη σελίδα μας στο sfina.gr χωρίς τελεία πάλι στο Facebook. Έχουμε δύο σελίδες στο Facebook, sfina.gr και sfina.gr και επίσης στο Alea Resort, στο Facebook του Alea Resort. Και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να πληρώσετε ούτε μισό ευρώ, μπορείτε να κερδίσετε ένα καταπληκτικό τριήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις στο Alea Resort στη Μπάργα. Πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και καταπληκτικό ξενοδοχείο. Μπείτε να το δείτε, παιδιά. Σας λέω τίποτε. Εύκολο είναι στο ίντερνετ μέσα να πάτε. Στην μπορείτε να το εντοπίσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μέχρι στις 15 του μήνους θα πάμε το διαγωνισμό μας και στις 16 θα ανακοινώσουμε τον νικητή του διαγωνισμού. Ένας μεγάλος διαγωνισμός από το sfina.gr. Μόνο από το sfina.gr. Λοιπόν. Ο φίλος λέει 3.000 κάνει μόνο τον drone. Έτσι ακριβώς, δε φίλε. Τι, 3.000 το πάω, TV μας τρελάνεις, ρε Αρωνιάδη. Που ποιο βρήκες, εμάς βρήκες να μας τα πεις αυτά. 3.000 το πάω, TV, τον drone μόνο που έχετε κάνει 3.000. Μας δουλεύετε. Όταν λέει πρώτο ξεκίνησε. Εντάξει, δηλαδή θες να πεις ότι όταν πήρες τα δύο πρώτα PC και τα δύο πρώτα, ξέρω εγώ, για να κάνει το μοντάζ. Από εκεί και πέρα έχει γίνει το πάω, TV, τα λεφτά που έχει ρίξει. Δηλαδή δεν είμαστε άσχετοι. Εκτός αν απευθύνουν σε άσχετους. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο έχουν πέσει πολλά λεφτά στο PAOK TV και ακόμα χρειάζονται να πέσουν κι άλλα. Γιατί τεχνικά δεν είστε καλά. Πρέπει να τα φτιάξετε τα τεχνικά σας θέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς την τηλεόραση τη γνωρίσαμε πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε τηλεόραση εδώ όταν πρωτοξεκινήσαμε, άρα τον πρόλογο σε εμάς όχι. Έχει δώσει πολλά λεφτά ο Σαββίδης για το PAOK TV, για το εγχείρημα και μπράβο που τα έχει δώσει. Και να κάνετε και καλά τη δουλειά σας. Γι' αυτό σας πληρώνει ο Σαββίδης. Να την κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας. Όπως την κάνετε, ρε παιδί μου. Να έχετε εμπνεύσεις. Αυτό θέλει ο κόσμος. Εμπνεύσεις, να δουλεύετε καλά την ώρα σας, τα φτάσεις κλπ. Όχι 3.000 όμως. Πρώτα απ' όλα, αν το διάβαζα εγώ και ήμουν Σαββίδης και διάβαζα ότι ο υπάλληλός μου είπε ότι έχω δώσει μόνο 3.000 για το PAOK TV και έχω πάρει εκατομμύρια, τον λέω: εδώ ρε μάγκα. Πού έχω δώσει 3.000 μόνο εδώ πέρα, δεν βλέπεις τι έχω δώσει. Και το λες εσύ. Δεν γλύφω κανέναν εγώ, μάγκες. Κανένα δεν γλύφω. Όπως και αν λέγεται. Κάποιοι έρχονται εδώ, θα φύγουν νύχτα ή θα φύγουν μέρα, θα πάνε στο Παναθηναϊκό να δουλέψουν, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα μείνει και εμείς θα μείνουμε εδώ. Και εμείς θα μείνουμε. Ξέρετε πώς περάσανε τον ΠΑΟΚ, πώς γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Από το 1980 που ασχολούμαι. Χιλιάδες. Ήρθαν, φύγανε να κάνετε καλά τη δουλειά σας. Και όσοι την κάνετε καλά τη δουλειά σας, θα μένετε. Όσοι δεν την κάνετε, θα φεύγετε, γιατί κάποιοι φύγανε.
Τους έδιωξε ο Ζαβίδης, δεν τους κράτησε. Τους καλούς κρατάει. Μεταξύ αυτών που κρατάει τους καλούς προφανώς είναι και ο Αρωνιάδης που κάνει καλά τη δουλειά του. Γι' αυτό τον κρατάει. Αν δεν την έκανε καλά, τον έδιωγνε. Αλλά αν την κάνει καλά και να μην λέει αυτά που λέει, να διευκρινίσει αύριο, να βγάλει μια διευκρίνηση. Δεν είπα 3 χιλιάρικα ότι στήξε όλο το ΠΑΟΚ TV. Πού απευθύνεσαι? Αύριο που θα έρθει ο Κούλης, καθίστε σπίτια σας, καλού κακό, ποτέ δεν ξέρεις. Καλή συνέχεια από Κατερίνη, λέει ο Νίκος, να έχει καμία κατακλυσμό, ρε φίλε. Έχει γούστο. Ο Αντώνης Μάρθα, Νίκο, ο υπουργός Βρούτσης, τι φρούτο είναι αυτό? Διάβασε, θέλει να κάνεις τα εργασιακά? Όχι, φίλε, δεν διάβασα. Δεν έχω διαβάσει. Σάκης Τσιρόπουλος, καλησπέρα από Αυστρία. Μήπως έχουν όλοι εκεί κάτω, έχουν σφίνα στο μυαλό τους? Ο Πάνος ο Τσιόκανος λέει: μπράβο Νίκο, άλλη μια καλή εκπομπή. Πες τα όλα, μη μας περνάνε για μακάκες στην Αθήνα. Ο Δήμος ο Παπαδόπουλος, φαντάζεσαι Νίκο να χάσει ο Άρης το αίτητο από τον κόλ. Του κόλου αίτητο θα είναι, λέει ο Δήμος. Έχει γούστο, ρε φίλε, αυτό που λες τώρα. Δεν νομίζω, αυτή είναι χωριό η ομάδα. Έτσι πιστεύω. Πιστεύω δηλαδή ότι εύκολα θα περάσει ο Άρης. Το επόμενο θα είναι δύσκολο με τη Ριέκα. Εκεί θα με τα γίνει. Χρήστος Δώρα Μωυσίδης, υπάρχει μια στασιμότητα ανησυχητική στο μεταγραφικό. Δηλαδή, όπως και πέρσι, δεν τους ενδιαφέρει το Τσουλού και μας παραμυθιάζουν. Καλό είναι το Europa League, σου λέει πώς θα μπούμε ομίλους χωρίς παίχτες ποιότητας. 2 με 3 θέλουμε. 3 παίχτες. Πολύ σωστό το μήνυμα του φίλου του Χρήστου, σαν τοποθέτηση δική του. Όμως, εγώ πρέπει να πω τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ συμβαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πάει για 3 παίχτες. Θέλει 3 ποδοσφαιριστές, όπως ζήτησε ο προπονητής. Και πιστεύω ότι όταν θα έρθει 7 του μηνός όταν θα έρθει ο Σαββίδης, όλα αυτά θα προχωρήσουν. Ο Τέος Σαββίδης λέει: καλησπέρα Νικόλα, συγχαρητήρια τεράστια. Όλη μέρα είσαι στην πρώτη γραμμή. Έτσι πρέπει, ρε φίλε. Άμα είσαι στην πρώτη γραμμή, τι κάναμε δηλαδή? Και είμαστε και στρατιώτες, δεν είμαστε στρατηγοί. Στρατιώτες είμαστε. Όλοι μας εδώ. Χαίρετε, αγαπητέ. Ήθελα να ρωτήσω αν στην αμέτρηση του ΠΑΟΚ με τους Πορτογάλους θα υπάρχουν VAR. Όχι, είναι η απάντηση. Φίλε, θες? Όχι, δυστυχώς. Καλή εκπομπή, φίλε Νίκος Κωνσταντίνος, Νίκο Κωνσταντίνος από το Λαγκαδά. Κωνσταντίνος Δεμερίδης, γεια σου Κωνσταντίνε. Γιώργος Νικόλο, προπονητής της Κολός, είπε ότι ξέρει μόνο τον ΠΑΟΚ, τον Άρη που τον έχει ακούσει. Το διάβασα αυτό, που έχει μια δήλωση ο προπονητής της Κολός, πώς τη λένε αυτή εδώ, Κολόβκα, και λέει ότι εγώ από την Ελλάδα, λέει, από τη Θεσσαλονίκη, λέει, ήξερα μόνο τον ΠΑΟΚ, λέει, δεν ήξερα τον Άρη, τι ομάδα είναι, λέει κλπ. Το διάβασα στα διάφορα site εκεί. Δημήτρης Σπρίτ, νομίζω ότι άμα ο Άρης του ρίχνει καμιά τεσσάρα θα το μάθει όμως, φυσιολογικά. Ο Χρήστος ο Τσάπης λέει: πες τα Νίκο, μπράβο σε, ακούμε από Πόζαρ. Γεια σου φιλαράκι μου. Ο Κωνσταλέμης, ο καλέ μου άνθρωπος, από ό,τι διάβαζα μόνο στα play-off, αλλά δεν ξέρω για φίλε τι εννοείς. Καλησπέρα Νίκο, καλή εκπομπή, ο Σάκης ο Καμίδης. Γεια σου Σάκη. Πάνος Παραστατής. Γιώργος Τερζίδης, την καλησπέρα μου. Γιώργος Τερζίδης, επίσης. Ο Χρήστος Αμουτζής, χαιρετισμούς μου. Πασχάλη Σάνα, επίσης. Ο Μιχάλης ο Βασιλιάδης, την καλησπέρα μου. Ο Γιώργος Τερζίδης, Ελλαδιστάν, λέει. Από την πρώτη αγωνιστική Νίκο ΠΑΟΚ θα είναι πρώτος, λέει ο Δήμος Παπαδόπουλος. Τότε Νίκο το παιχνίδι κυπέλλου, ας είναι και παιχνίδι πρωταθλήματος. Και με ό,τι σκορ έρθει, ας μετρήσει βαθμολογία, λέει ο Στίβ. Εγώ λέω κάθε ελληνική ομάδα, λέει ο Γιώργος, να διαλέξει ένα πρωτάθλημα του εξωτερικού που θέλει να παίξει και το ελληνικό να το κλείσουμε. Ο Γιάννης ο Κουτζέλης λέει: ρε Νίκο, τι μάνατζερ έχουν κι άλλοι και πουλάνε τον οικονόμο ένα δισεκατομμύριο και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε παίχτη με καλά λεφτά. Ένα δισεκατομμύριο. Πού ρε φίλε το δώσε ένα δισεκατομμύριο? Τον οικονόμο. Ένα εκατομμύριο μήπως, γιατί ένα δις έχεις γράψει. Ο Άγγελος ο Κατσούλης, την καλησπέρα μου Άγγελε. Ο Γιώργος ο Κουτουπής, Νίκο, απαιτώ στην αθλητική κυριακή όλες τις ομάδες να έχουν τον ίδιο χρόνο τηλεοπτικό και το δικό του σχολιαστή για τον αγώνα τους. Λέει ο Γιώργος, και εγώ απαιτώ, αλλά δεν θα το κάνουν, φίλε. Εκεί άγονται και φέρονται από τον Ολυμπιακό. Άμα τους πει, τους πάρει τηλέφωνο Καραπαπάς, μπορεί να κάτσουν προσοχή. Γιώργος Κυριαζόπουλος, καλησπέρα, Νικόλα, καλή εκπομπή, γεια σου Γιωργάρα. Τι να μασίσει, λέει ο Κλάδενμπεργκ από Ολυμπιακού, λέει, αφού έφαγε όλη τη ζωή του στην Πρέμιερ μέσα στα μεγαθύρια, λέει ο Στίβ. Σωστό. Δημήτρης Σπρίτος, καλησπέρα Νίκο από το Ασπρόμαυρο Λουτράκι Πέλλας. Αρωνιάδης, Φόλα Εκτζής, άρθρα κατά του Σαββίδη. Έγραφε με μεταγραφές, τι γίνεται? Πού ρε φίλε έγραφε άρθρα? Δεν νομίζω. Έγραφε άρθρα κατά του Σαββίδη? Δεν το ξέρω αυτό φίλε. Αν έχεις κανένα άρθρο του μπορείς να μου το στείλεις. Στο email του Σφίνα. info@sfina.gr. Αν έχεις κανένα άρθρο που έχει γράψει, στείλ το, να το δούμε γι' αυτό. Να δούμε τι έχει γίνει.
Με μεταγραφές τι γίνεται, λέει ο Δημήτρης ο Σπρίτος. Δημήτρη, με μεταγραφές είπα και προηγουμένως. Ο Παύλος λέει, θα σου ξαναπώ πως το 10% είναι νορμάλο, όχι το 90% των γάβρων. Α, για τους γάβρους. Καλησπέρα Νίκο, καλή εκπομπή. Όταν όλοι γη κάτω τρώνε παπά, εσύ λες αλήθειες, λέει ο Σταυρούς ο Ανδρέας. Γεια σου Ανδρέα. Ο Γιάννης ο Καπύρης. Καλησπέρα Νίκο, από Κο. Σήμερα είσαι τυφώνας. Πάμε γερά να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη. Ο Λέων Λεόντης. Μπράβο Νικόλα, είσαι και πρώτος διαφορά Λεόντης. Γεια σου Λεόντη γίγαντα. Ο Παύλος ο Βλαχούλης, αν κερδίσει το διαγωνισμό, μπορεί να το δώσει σε άλλο τηλεθεατή. Ό,τι θες κάνεις φίλε. Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος, 3.000 ευρώ η πλατφόρμα, είπε παιδιά, όχι ο εξοπλισμός. Η πλατφόρμα. Τι σημαίνει αυτό ρε Παναγιώτη, 3.000 ευρώ η πλατφόρμα, τι εννοεί ακριβώς. Ο Δημήτρης ο Γαργάλας, Νίκο ο Γαβράκος, έτσι όπως ξεκίνησε από νωρίς, νωρίς την προπαγάνδα, έχει σκοπό και φέτος να πρωταγωνιστεί σε αυτή, με σκοπό να ξανακλέψει ένα πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο σκοπός τους, γιατί διαφορετικά είναι ανύπαρκτη. Σωστό είναι αδερφέ. Μπράβο Δημήτρη, σωστός ο Δημήτρης ο Γαργάλας, έτσι είναι. Νίκος Αργυράκης, καλησπέρα Νίκο, καλή εκπομπή Μπενφίκα και μπορούμε φίλε μου, άσχετα η διαφορά στον μπάζερ πρέπει να βελτιωθούν πολλά, να είσαι καλά. Γεια σου Νικόλα. Μπεχάρη Πασάη λέει 3 μοίρια. 3 μοίρια στήχησε το ΠΑΟΚ TV. Όχι πολλά λες φίλε, τόσα πολλά δεν στήχησε. Νικόλα καλά τα λες, πάντα επαρχία ή ραδιόφωνο ή τηλεόραση που μπορούμε να σε βλέπουμε ή να σε ακούμε. Ο Τάσος ο Κατσόρας. Φίλε, στο ραδιόφωνο είμαι στο Focus 103,6 και ιντερνετικά μπορείς να μας ακούς, αν δεν πιάνει εκεί που είσαι, Focus 103,6 και στην τηλεόραση είμαι στην TV 100 αύριο το βράδυ. Στην TV 100 έχω μια φοβερή συνέντευξη, πιστεύω, για ΠΑΟΚ θα είναι η συνέντευξη, αύριο το βράδυ, πέμπτη βράδυ, 11 η ώρα, στην TV 100. Έχω κλείσει δηλαδή για να τον έχω στο στούντιο. Κάποιον ο οποίος θα πει πολλές αλήθειες για τον ΠΑΟΚ. Αύριο το βράδυ στην TV 100. Πολλές αλήθειες για τον ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ το ξέρει πολύ καλά. Ο Χρήστος Αντωνίου, Νίκος Σαββίδης πρέπει να βάλει άνθρωπο στην UEFA για να έχει καλές κληρώσεις όπως κάνουν οι κάτω και ο διαιτητής ΠΑΟΚ ΑΕΚ ο τέταρτος ήταν ο Στυλιάρας από το Αγρίνιο. Α, Στυλιάρας ήτανε. Εντάξει, φίλε. Πάντως στο παιχνίδι το τελικό του κυπέλου ήτανε ο Τριτσόνης, ο Σταύρος Τριτσόνης. Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος, Μανολεδάκι του χρόνου που θα παίξει Β' Εθνική και θα παίξει με τον Ιωνικό. Να έχετε το νου σας, εκεί έχουν βαρύ χέρι, ακόμη ξύλο τρώτε, λέει ο φίλος. Δημήτρης Αθανασιάδης, την καλησπέρα μου. Ποιος έχει τις μετοχές του κόλου, λέει ο Νίκος Παπαδόπου. Καλό. Με Ηρακλή τελείωσε, λέει ο Κωνσταντίνος Μαραγκός. Τελείωσε, ναι. Είναι πλέον Ηρακλής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Οριστικά, Γάμα Εθνική με μεταγραφές κλπ. Πουρτουλίδη μεταγραφή, μεταγραφή επίσης τον Πέτρο τον Κανακούδη, όπως μαθαίνω, θα γίνει μεταγραφή ο Πέτρος Κανακούδης και επίσης ακόμη μια μεταγραφή έχει μείνει ελεύθερος από τη Βέρεια, ο Κανούλας και θα πάει στον Ηρακλή. Και άλλες θα γίνουν, 6 μεταγραφές. Καλησπέρα Νίκο, τι μας θύμισε με το τελικό κυπέλλο Ολυμπιακό Αστέρα, διαιτητής μπροστά του 5 μέτρα βόλεϊ του Μανιάτη, λέει ο Σάββας. Έτσι ακριβώς δεν φύγει. Και περιφερειακός διαιτητής αυτός ο Τριτσόνης, τον οποίο τώρα δεν το θέλει ο Ολυμπιακός, τότε τον ήθελε. Κλήρωση του κόλου δεν βρήκε χειρότερο Θεοδωρίδης για τους παρένθετους φίλους του, λέει ο φίλος ο Χρήστος Νικολαίδης. Καλησπέρα από το Φίληρο, Παντέλ Σιδή. Ο Θύμιος ο Γιώγος, βλέπω το μάτς Μπενφίκα Μπράγκα. Δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί είναι φιλικό με πολλές αλλαγές, αλλά θέλω να παίξει το τσεκούρι ο Ταράμπα. Ο παίχτης είναι εύκολος για κάρτες 10 φορές για παράδειγμα που έκανε τάκλι και τα 9 ήταν κίτρινη. Γενικά πίσω η Μπεφίκα δεν έχει άμυνα, πολλά λάθη, λέει ο φίλος ο Θύμιος ο Ζιώγος. Το μάτς το έχει η Κοσμοτέ. Κάτσε ρε μαγκά να το δούμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Κοσμοτέ το έχει. Νομίζω. Όχι. Δεν το έχει Κοσμοτέ. Ποιος το έχει ρε φίλε. Το έχει Νόβα. Εντάξει, τέλος πάντων, όποιος και να το έχει, θα το δούμε μετά στο διαδίκτυο. Ο φίλος ο Αργύρης Παπαδόπουλος λέει: πολύ ωραίο να βλέπουμε κάθε μέρα να μεγαλώνει ο αριθμός που παρακολουθεί την εκπομπή, ειδικά για εμάς που είμαστε εδώ από την αρχή με τα 100 άτομα. Γεια σου, ρε Αργύρη, γίγαντα. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι είναι.
Έχει ένα θέμα το σφίνα.gr, λέει, ενημερώνει το Μητσοτάκης για την Τούμπα και κάνει από κάτω μήνυμα ο Αλέκος ο Παλαμίδας τώρα. Οχ! Πολύ καλό. Έξυπνο. Απάντηση με ερώτημα, λέει, σε ερώτημα νωρίτερα, αν θα έρθει, αν θα έχει βάρη με Μπενφίκα. Όχι ρε φίλε, είπαμε, δεν θα έχει. Παντελής Παοκάρα, μακάρι να κοιμηθεί ο Θεός με την Μπενφίκα, μήπως και περάσουμε να κοιμηθεί ο Θεός. Νίκο, πόσα κάλπικα πέναλτι πήρε ο Θρήνος τα καλά του χρόνια που ξοδεύτηκαν πρωταθλήματα? 30 πέναλτι. Όποιος ήθελε έπεφτε ρε φίλε. Ο Αποστόλης ο Ιωαννίδης, Νίκο, καλησπέρα. Με την υπόθεση πολιτικής ΠΑΟ Ξάνθη έχουμε νέα, πότε θα δικαστεί η Ελλάδα? Μόλις βγει η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Ακόμα δεν είπα. Από 9 Οκτωβρίου και μετά. Πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό φέτος και Νίκο, λέει ο Γονίδης ο Δημήτρης. Αδερφέ, με τον καινούριο προπονητή δεν τα βλέπω καλά. Με το Δόνι είχαν φτιάξει ένα καλό κορμό, τα πιτσιρίκια τρέχανε κλπ. Αυτόν τον προπονητή δεν ξέρω, θα το δω και τι, αλλά δεν θα έχει όλους τους παίχτες. Δηλαδή τώρα με τις εθνικές ομάδες κλπ. Είναι λίγο και μάλιστα από για τις εθνικές ομάδες. Καλά που τώρα έκανε την ερώτηση για τον Παναθηναϊκό. Το οποίο αν δεν το δούμε πολλά παιχνίδια δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Αύριο που παίζει η εθνική ομάδα, αν παίξει ο Τζόλης στο παιχνίδι, θα είναι ο μικρότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής όλων των εποχών στην ιστορία του ΠΑΟΚ που παίζει η εθνική ομάδα. Περνάει και τον Κούδα αύριο το βράδυ, ο Τζόλης. Εάν τον βάλει ο προπονητής, που θα τον βάλει νομίζω ο Βαν Τσίπ, θα τον βάλει, θα περάσει και τον Κούδα. Ο Κούδας, ο οποίος πήγε ας πούμε και έπαιξε στην εθνική ομάδα 18 και κάτι ψηλά, αυτός είναι 18 πιο κάτω από τον Κούδα δηλαδή. Είναι το παιδί αυτό, αν θα μπει να παίξει, σπάει το ρεκόρ. Καλησπέρα και Νίκοτα, με το καλό βγει, λέει ο Κώστας, ο GK. Η απόφαση για την αλλαγή διοξίας ξάδησε, βγάλει τη Μαρούπα. Θα ήθελα να ακούσει τη δικαιολογία που θα βρει για την έγκριση αλλαγής. Βάζω στίγμα ότι θα πει να δώσουμε την έγκριση γιατί ξανά διέπεσε κατηγορία. Αυτή δεν θα είναι η δικαιολογία της, αλλά δεν θα πει τελικά στο τέλος ο Σαββίδης δεν είχε καμία σχέση. Φίλε, τώρα εδώ δεν πρέπει να παραιτηθούν αυτοί όλοι. Δεν πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί. Είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτοί? Είναι δυνατόν? Ποια Μαρούπα ρε? Και ποιος Αρκούδας? Έπρεπε να έχουν φύγει εδώ και μήνες. Ξεφτυλιστήκανε όλοι τους. Όλοι χασοδίκες μέσα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και βγάζουν σήμερα αποφάσεις να πάρει κάποιος άδεια, να μην πάρει άδεια κλπ. Και εκδικάζουν 7 του μηνός την υπόθεση της Ξάνθης. Και αυτοί είχαν πει πριν από 5 μήνες ότι υπάρχει πολυδιοξία ΠΑΟ Ξάνθης, Σαββίδη δηλαδή στην Ξάνθη, και σήμερα τη 7 του μηνός θα πάρουν απόφαση ότι ο σωστά που λέει ο Πανόπουλος στον Μπιλ Πάπας. Δηλαδή τελικά πιανούν οι Ξάνθη ρε παρτάλια. Του ΠΑΟΚ είναι ή του Πανόπουλου? Του Σαββίδη ή του Πανόπουλου? Να μας πείτε εσείς. Ποιος είναι τελικά? Και αν είναι έτσι, γιατί αφαίρεσατε βαθμούς από την Ξάνθη 7 βαθμούς? Και γιατί ταλαιπωρήσατε τον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους μήνες, για να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός? Μπράβο, τα καταφέρατε. Και να ρίξετε την Ξάνθη? Μπράβο, τα καταφέρατε. Αφού κοιμήθηκαν όλοι. Μπράβο, αφού κοιμηθήκαν όλοι. Εννοείται. Ο Αριστοτέλης ο Μιλωνάς, πες τα ρε Νίκο, τα λες τα ράτα, ρε φίλε, σε πάω πολύ. Γεια σου Αριστοτέλη. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος ο Κουτούπης, Νίκο, αφού η Ξάνθη παίρνει από ΕΑ για να παίξει Super League 2, δεν πρέπει να αθωωωθεί ταυτόχρονα? Βέβαια, αυτό είπα. Αυτό είπα, ρε Γιώργο. Αυτό ακριβώς είπα. Η πλατφόρμα είναι το πρόγραμμα, στήχησε στην αρχή 3.500 δολάρια. Λέω, ακριβά στήχησε, ρε φίλε. Αν είναι μόνο το πρόγραμμα στην αρχή που στήχησε 3.500 δολάρια, στήχησε σχετικά ακριβά, όχι φτηνά. Μπορείς να βρεις πρόγραμμα με 1.800 ευρώ και με 2.000. Στήξε 3.550. Ακριβά στήξε, αλλά ο Σαββίδης έχει πληρώσει πολλά λεφτά για το ΠΑΟΚ TV. Τώρα δεν μπορεί να λέει, έτσι πως πέρασε έξω, ας κάνει διευκρίνηση αύριο ο Αρωνιάδης. Έτσι πως πέρασε έξω, 3.000 στήξε το ΠΑΟΚ TV και 5 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Άλλος λέει, καλά ρε, πως, τι γίνεται. 3.000 στήξε και 5 εκατομμύρια. Βάλτε το επί 100. Βάλτε το επί 200 ότι στήξε. Να με τρελάνετε ρε. Είναι δυνατόν? Πότε θα κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ? Χθες έπρεπε να γίνουν, μάλλον το έχουν χαμένο το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Δεν τον έχω για κορόιδο του Σαββίδη και αυτό δεν κάνει μεταγραφές, λέει ο Χρήστος ο Αντωνίου. Το διάβασα, φίλε, το μήνυμα. Ο Παναγιώτης ο Δαδάλας. Γεια σου Νίκο, το βλέπω το φιλικό στο Μπενφίκα TV. Ο Ταράμπ πήρε κόκκινη και κάνουν πολύ pressing. Με 10 παίχτες κερδίζει 2-1 η Μπενφίκα. Πολύ καλή ομάδα, λέει. Ο κορυφαίος μάνατζερ, α όχι δεν είναι ο Παναγιώτης ο Δαδάλας, είναι
Άλλο Παναγιώτη Δαδάλα. Νόμιζα ότι είναι φίλε, νόμιζα ότι είναι ο Πάνος ο Δαδάλα. Γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα πάντως. Ο Γιώργος Ζηρίδης, οι δικαστές έχουν ακόμα άδεια κορονοϊού. Ναι, ακριβώς. Ο Θανάσης ο Σιδεράς. Ο Θανάσης ο Σιδηράς. Για την υπόθεση πολυδιοξίας χάλασε ο κόσμος. Τα Φερέφωνα και ο Ζουμπάς είχαν ξεσηκώσει και για τα στημένα. Ατρόμητος Ολυμπιακός δεν κουνιέται φίλο. Μόνο σταχμός κάθε βράδυ θλίψη. Παέ ξύπνα. Γιώργος Χριστόπουλος. Καλησπέρα Νίκο. Κάθε χρόνο μας λένε ότι πρέπει να περάσουμε τα μεγαθύρια για να κάνουμε μεταγραφές. Κάντε υπομονή. Πώς θα περάσουμε τον Άγιαξ στην Μπενφίκα. Με το Λιμιό και τον Μπίσεσβαρ που δεν μπορούν να κερδίσουν τη Βίτη. Λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Χριστόπουλος. Ο Παναγιώτης ο Φραγκίσδης. Καλησπέρα Νίκο. Από Αστρόβρη Κοζάνη. Μπεσίκτας, Μπεφίκα και οι δύο από Μπε. Πάμε παοκάρα για τους ομίλους του Champions League, λέει ο Παναγιώτης. Θήμιος Γιώγος, ίντερνετ, χάχα σπορ, εκεί έχει όλα τα παιχνίδια της ημέρας από 0-1-1-1, κόκκινη, ο Τάρα έφαγε κόκκινη, ε. Φυσοτέλος νίκησε, Μπεφίκα 2-1, τελικό είναι, τελικό. Έχανε δηλαδή 1-0. Θα το είδε ο προπονητής, θα το είδε. Σίγουρα. Εννοείται ότι θα το είδε. Αν δεν έχει VAR, πάλι θα μας αδικήσουν. Πρέπει να κερδίσουμε και διαιτητές, λέει ο Χρήστος Νικολαίδης. Πιστεύω ότι ο νέος πρόεδρος Ξάνθης ο Παπάς να κυνηγήσει και αυτό στο κατεστημένο του Σχαβούζας, λέει ο Γιώργος Γκολ. Έτσι πρέπει. Και αυτοί που, λέει ο Παύλος ο Βλαχούλης, και αυτοί που έβγαλαν τις συκοφαντήσεις για τον ΠΑΟΚ δεν θα τιμωρηθούν. Για την πολυδιοξία λες, φίλε. Σήμερα Νίκα μπήκα αργά, τι νέα έχουμε, φίλε, στέλνεις, ρε Στελάρα, τα είπα ρε φίλε. Γύρνα το βίντεο μετά, μόλις κλείσω, πάτα το βίντεο στην αρχή, θα τα δεις όλα. Τι να τα λέω τα ίδια, πάλι δεν γίνεται. Ο φίλος ο Στέλιος, ο Νίκος ο Καρά, πώς να μην έχει λέει, πώς να μην έχει θέμα μετά ο ΠΑΟΚ με το FFP, με αυτούς τους φελούς που λένε για 3.000. Στέλιος ο Χουστουλάκης, δολοφονία του υλικού ποδοσφαίρου βλέπουμε κάθε χρόνο και υπάρχουν άνθρωποι που χαίρονται. Ο Δήμος ο Μαγκύρας, άρχοντας είσαι, ρηξικέλευθος σε όλα. Γεια σου ρε Δήμο, ο κορυφαίος καθηγητής και διευθυντής στο Αριστοτέλειο Κολέγιο, Δήμος Μαγκύρας. Ο Σπύρος ο Γεροκώστας, αυτός δεν πρέπει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, χάνει ο ΠΑΟ και λέει ότι ήταν καλύτερος. Ποιο λες αδερφέ, Σπύρο Γεροκώστα. Άμα θες μπορεί να σε ενημερώσει. Ναι, τελικό είναι, ξάδερφος είναι ο Πάνος, λέει ο φίλος του Παναγιώτης. Γεια σου φιλαράκι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Δαδάλα για την ενημέρωση. Ναι, έχασε, λέει ο Θήμιος ο Γιώγος. Νικόλα, καλησπέρα, Βαγγέλης ο Γρηγορόπουλος. Γεια σου Βαγγέλη. Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος, 1-0 ημίχρονο, το ημίχρονο, πρώτο ημίχρονο 0-1 και μετά έγινε 2-1. Ανατροπή η Μπενφίκα, λέει ο Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος. Πόσο το παίζαρα για το στοίχημα αυτό, την ανατροπή της Μπενφίκα. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πόσο το παίζει το στοίχημα την ανατροπή της Μπενφίκα. Το Σάκη τον Γκίλα την καλησπέρα μου για την είσοδό του αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για τις κοινοποιήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κοινοποιήσεις τις οποίες κάνετε. Είναι πολύ σημαντικές κοινοποιήσεις που κάνετε του βίντεο. Θέλω να κάνετε like στη σελίδα μας για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, να ξέρετε. Να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Να πω ότι δίνουμε ένα τριήμερο στην Πάργα, ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, το Alea Resort. Alea Resort. Μπείτε να το δείτε στο Facebook, δεν σας λέω τίποτε ψέματα. Μπορείτε να το δείτε στο Facebook. 15 Σεπτεμβρίου τελειώνει ο διαγωνισμός. Σήμερα έχουμε 2 του μηνός. Πάει αύριο 3 του μηνός. 15 Σεπτεμβρίου λοιπόν τελειώνει ο διαγωνισμός και μπορείτε να πάρετε μέρος κανονικότατα. Ούτε μισό ευρώ δεν δίνετε και κερδίζετε ένα τριήμερο, 4 μέρες ουσιαστικά, 3 διανυκτερεύσεις στο Alea Resort στην Πάργα. Καταπληκτικό. Με πρωινό. Έτσι και όλες τις παροχές που έχει το Alea Resort ελεύθερα. Από εδώ, από το σφίνα.gr. Κάντε λοιπόν like στη σελίδα μας σφίνα.gr και στη σελίδα μας σφίνα.gr χωρίς τελεία. Και επίσης στη σελίδα στο Facebook του Alea Resort για να μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Τα έβγαλε ένας δημοσιογράφος, λέει ο Παύλος Βλαχούλης.
Του Αν δεν θα τιμωρηθεί αυτός. Του Αν είναι αφού του Μαρινάκη, αδερφέ. Τι να τιμωρηθεί. Σιγά, δεν νομίζω ότι υπήρχε δημοσιογράφος εκεί. Του είπε ο Μαρινάκης, πες αυτό, τα έγραψε ο Καραμπαπάς, τα διάβασε αυτός. Ο Στέλιος ο Μαρκόπουλος έγινε Νικόλα, σε πάμε σε δύναμη. Γεια σου Στελάρα. Από την αρχή, πάτα από την αρχή, το play κανονικά. Πιστεύεις ότι η απόφαση του δικαστήριου για τον Ολυμπιακό θα βγει πριν κρεμάσει τα παπούτσια του ο Τζόλης? Έλα ρε φίλε Θέμη, πολύ ωραίο μήνυμα. Αυτό είναι μήνυμα, σωστός. Ο φίλος ο Χρήστος Αντωνίου, ναι, Νίκος στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα βγει χρονιά οικονομικά. Σήμερα μίλησε ο Θανάσης Χατζόπουλος, ο οποίος έχει βάλει πολλά λεφτά να ξέρετε, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είναι γίγαντας ο Θανάσης, είναι από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, έχει πολλά λεφτά κι αυτός και βγάζει και πολλά λεφτά το χρόνο, αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταστραφεί εξαιτίας του ΠΑΟΚ, γι' αυτό ζήτησε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να αγοράσουν διαρκείας. Η ΠΑΕ δεν θα βγάλει διαρκείας. Είναι σίγουρο ότι δεν θα βγάλει διαρκείας. Άρα αφού η ΠΑΕ δεν θα βγάλει διαρκείας, αγοράστε του μπάσκετ ρε παιδιά, πάρτε 3.000 διαρκείας του μπάσκετ, 22.000 είχε η ΠΑΕ, πάρτε 3.000 διαρκείας του μπάσκετ, 3.000 άτομα να πάτε στο μπάσκετ να συμπαρασταθείτε. Δηλαδή είναι κρίμα. Κρίμα είναι. Νίκο, τι γίνεται με Βιερίνα, θα μείνει, λέει, ρωτάει ο Χρήστος ο Θεονίδης. Αδερφέ, δεν βλέπω να μείνει. Προσωπικά εγώ. Σ' ακούει όλη η μαθία, λέει ο Βαγγέλης ο Βενζινάς. Γεια σου, Βαγγέλη, γίγαντα. Πότε θα βρεθούμε, λέει. Έκανα ροδάκινο. Καλό. Καλησπέρα Νικόλα, ο Μάτος υπολογίζεται, γιατί τα βλέπω καλά τα πράγματα. Τζορτζ Καρδίτσα, λέει ο Τζορτζ. Ο Μάτος υπολογίζεται, αλλά σαν, όχι σαν εφεδρεία υπολογίζεται, όχι σαν βασικός. Από ό,τι βλέπω, άλλον βάζει. Βέβαια, τώρα με τον Ροντρίγκο και τον τραυματισμό του, με την Μπενφίκα θα παίξει μάλλον ο Λιμιός. Δεν έχει άλλο. Και ο Μάτος θα είναι στον πάγκο. Ο Παύλος λέει: ναι, είπε ψέματα, λέει ο δημοσιογράφος. Δεν θα πρέπει να δικαστεί για ψευδή στοιχεία. Ποιος θα τον κάνει μήνυση? Ο ΠΑΟΚ έκανε καμιά μήνυση? Άμα κάνει ο ΠΑΟΚ και τον καταγγείλει, που θα έπρεπε να τον είχε καταγγείλει. Νίκο, δίνω και εγώ 5 μέρες στο Ρέθυμνο στο Maravel Land Hotel, λέει ο Χρήστος Τσαμουρτζής, στο ξενοδοχείο μου. Για οικογένεια, μια προσφορά από μένα, τα παουξάκια. Αδερφέ, πολύ ευχαρίστως. Μετά, αν θέλεις, στείλε μου και ένα μήνυμα. Αν πράγματι έχεις ξενοδοχείο, το Maravel Land Hotel, και εύχομαι καλές δουλειές στο Ρέθυμνο, Χρήστο Τσαμουρτζή, από το Ρέθυμνο αν είσαι. Πολύ ευχαρίστως να φιλοξενήσουμε τη δικιά σας χορηγία. Εννοείται ότι θα φιλοξενήσουμε. Εμείς θέλουμε ο κόσμος που μας ακούει και μας βλέπει να περνάει και καλά. Άμα μπορείς να προσφέρεις, ας στείλεις ένα μήνυμα στο, αν θέλεις, στο info παπάκι, στο mail, έτσι, info@sfina.gr, να το δούμε και φυσικά αναλόγως να, το αρμόδιο τμήμα να ασχοληθεί. Νίκο, δες παραπάνω το μήνυμα που σου έστειλε για την Τριτσόνη, τι είχε κάνει σε μάτους Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λέει ο Δήμος Παπαδόπουλος. Ναι, Δήμο, αλλά πήγε 11:03, θα το δω μετά και θα το πω αύριο ενδεχομένως, θα το ψάξω, το βρω. Με Βινίσιους το 93 έβαλε γκολ η Μπεφικά, με Βινίσιους το 93. Αυτός ο προπονητής ο Ζεσούς ή θα χάσει το 93 ή θα κερδίσει το 93. Δεν έχει άλλο τίποτα. Έχει χάσει καμιά 5-6 παιχνίδια στο 93 και τελικούς στα τελευταία λεπτά. Ο Πάνος ο ZTS λέει, και με αυτό κλείνω παιδιά γιατί είναι ωραίο μήνυμα, έχει ελπίδες άραγε η Μπενφίκα να περάσει. Νίκο, τι λες? Κλείσαμε με το μήνυμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, για τις κοινοποιήσεις που κάνετε, μάγκες, πραγματικά ωραία παρέα, δεν το συζητάμε. Δεν χάνετε αυτό το βραδινό, πραγματικά σας λέω δεν χάνετε. Δηλαδή και για Τσίπουρα να πας νωρίτερα, πρέπει να είσαι εδώ απίκο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όποιος είναι εδώ την παρέα δεν τη χαλάσουμε. Κάθε μέρα θα είμαστε μαζί και θα μεγαλώνει η παρέα. Η παρέα θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Όταν αρχίσει το πρωτάθλημα και όταν έρθει ο χειμώνας, που δεν μπορείτε να βγείτε και έξω, θα είστε μέσα όλοι. Καρφωμένη θα είναι όλη η Ελλάδα. Θα καρφωθεί εδώ στο sfina.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook sfina.gr και στο Facebook sfina.gr χωρίς τελεία. Θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό όσοι κάνετε like και μπορεί να πάρετε ένα τριήμερο για να πάρετε τη γυναίκα σας να πάτε ή τον άντρα σας αντιστοίχως να πάτε ένα τριήμερο. Δωρεάν είναι όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Και αν είστε στο Twitter sfina.gr και μην ξεχνάτε ότι όλα τα όλα τα βίντεο τα δικά μας ανεβαίνουν και στο YouTube πλέον, όπου μπορείτε να τα βλέπετε και εκεί άχαστο και φυσικά πάντα στο μυαλό μας
και μήνυμα προς τους κάτω, αυτό περνάμε εμείς από εδώ, εσείς συμπληρώνετε την ουρά αυτού του μηνύματος, εδώ είναι βοράς, τώρα συμπληρώστε εσείς ό,τι θέλετε. Καλό βράδυ σε όλους.